Κάτοικοι οι οποίοι το είδαν όλο αυτό που έγινε, ήταν νωρίς, ήταν λίγο πριν από τις 11. Κυρίες... Καλημέρα, Αναστασία. Η περιγραφή της κυρίας Στεριανής Γουρίδου είναι χαρακτηριστική. Τι ακριβώς έγινε χθες το βράδυ και τι είδατε εκεί? Εκεί που καθόμαστε στη καφετέρια, βλέπω τα παιδάκια, ξέρω εγώ, να λέει να είχα ένα φαναράκι, ξέρω εγώ. Τελικά δεν ήταν φαναράκι, το βλέπουμε μετά, φωτιά από πίσω και μέχρι που να πούμε αεροπλάνο τι είναι, μπαμ, και μετά συνέχιζαν οι εκρήξεις, ρεύμα δεν είχαμε, τρομοκρατηθήκαμε. Η ατμόσφαιρα πώς ήταν? Ήταν αποπνητική, αφού είχε καπνούς, είχε αυτά. Και μετά όταν πήγα εγώ στο σπίτι και εκεί ερχόταν μέσα η μυρωδιά το καμένο. Δηλαδή είδατε να πέφτει το αεροσκάφος και νομίζετε ότι ήταν φαναράκι? Ναι, 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 έτσι λέγαμε τα παιδιά. Και στην τελική λέγαμε τα παιδιά, γιατί φοβήθηκαν τόσο πολύ, ήταν φαναράκι. Εμείς ήταν αφορία, τα παιδιά κατάλαβαν. Κύριε Καβατζιά, πού ήσασταν εκεί την ώρα? Εγώ ήμουν στο σπίτι μου, ακούστηκε η έκρηξη, βγήκαμε έξω. Στην αρχή υπήρχε σύγχυση, άλλος έλεγε ελικόπτερο πολιτικό, άλλος έλεγε ελικόπτερο τέτοιο. Μετά, ας πούμε, καταλάβαμε. Είχε λάμψεις, πολύ φωτιά. Και κατά διαστήματα καπνό μεγάλο. Εμείς είμαστε τώρα στους Αντιφιλίππους και φαινόταν η φωτιά από εδώ. Βέβαια, δεν είναι μακριά και είμαστε σε αυτό το σημείο. Είναι ήσυχο το μέρος. Και φαινόταν και η φωτιά και κατά διαστήματα είχε καπνό, ας πούμε. Δεν ξέρω από τα υπερβεστικά. Πήγαμε εμείς κατά εκεί, αλλά δεν μας άφησε να μας. Οι εκρήξεις για πόσες ώρες? Πολλές ώρες. Πολλές ώρες. Μικρές εκρήξεις, όχι πολύ μεγάλες. Ακούγονταν από εδώ. Και μετά τι κάνατε? Μείνατε στο σπίτι, ακολουθήσατε τις οδηγίες? Ναι, μείναμε όχι στον Δημάρχο, ξέρουμε από αυτές τις καταστάσεις ότι πρέπει να είμαστε στο σπίτι. Δεν ξέρουμε τι, αφού μάθαμε ότι ήταν και στρατιωτικό αεροπλάνο, καταλάβαμε και ξέρουμε εμείς ότι από πυρομαχικά και τέτοια. Το σημείο που κατέπεσε το αεροσκάφος το γνωρίζετε εσείς? Πώς δεν το γνωρίζουμε, αφού εδώ κάτοικος εκεί κάτω έχουμε χωράφια, πώς το λένε. Είναι πολύ κοντά στο χωριό. Ναι, 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 μπορεί να μην είναι ούτε χιλιόμετρο. Ούτε χιλιόμετρο. Άρα θα καταλαβαίνουμε ότι ο πιλότος έκανε προσπάθεια ώστε τουλάχιστον όταν κατέπεσε το αεροσκάφος να πέσει στα χωράφια, να μην πλησιάσει στο χωριό, έτσι. Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό αν έπεφτε πιο εδώ, θα έπεφτε μέσα στο χωριό. Δεν υπήρχε άλλη λύση, τόσο κοντά που είναι. Ναι. Κατάλαβες. Οπότε εντάξει, φοβηθήκαμε, τρέξαμε από εδώ, κάναμε από εκεί, αλλά μετά αφήσαμε και τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί ξέρεις, δεν χρειάζεται να τρέχουμε όλοι με τα αυτοκίνητα κάτω και να κάνουμε μποτιλιάρισμα. Πέρασαν τα πυροσβεστικά, πέρασαν τα τέτοια. Είστε ακόμη αναστατωμένοι. Βέβαια, εγώ ξύπνησα τώρα, βγήκα έξω, κοιτάω, λέω τι ξύπνησα, δεν ξύπνησα. Έβγαινα από το παράθυρο, κοιτούσα, λέω υπάρχουν οι καπνοί ακόμη, οι φλόγες αυτά. Και τελικά τώρα λέω θα πάω να ανοίξω και τα κοτόπουλα. Θέλει, από ό,τι καταλαβαίνεις, αναστατώθηκαν και φοβούνται. Και από την Ελευθερούπολη ήρθαν χθες το βράδυ και τα παιδιά μας και αυτά. Όλη η περιοχή προφανώς έμειναν και χωρίς ρεύμα. Μία εικόνα σε ζωντανή. Για πόση ώρα μείνατε χωρίς ρεύμα? Αρκετές ώρες. Αρκετές. Μάλιστα. Αναστασία μου, είναι οι αντιδράσεις των κατοίκων. Άγιο είχαν οι άνθρωποι και όλης της περιοχής εκεί. Δεν ξέρω αν όντως... Και από ό,τι λέει τώρα ο κύριος Καβατζιάς, δεν μας απασχόλησε το ρεύμα που δεν είχαμε. Οι άνθρωποι, ήταν μέσα στο αεροσκάφος. Γιατί είχαμε σύγχυση, ήταν πολιτικό αεροπλάνο, ήταν στρατιωτικό, ήταν ελικόπτερο. Άλλοι λέγανε ήταν ελικόπτερο που τα νοικιάζουν, ξέρεις, και τέτοιο. Δεν ξέρανε και περί τίνος πρόκειται.